τώρα λίγο στα καράβια και να δούμε λίγο την φόρμα την ιταλική. Και εδώ υπάρχει το πρώτο ερώτημα και έτσι μπαίνουμε και στην κουβέντα. Το ερώτημα τι θα γίνει, εδώ είναι η φόρμα ιταλική, αν χρειάζεται πηγαίνοντας για την Ελλάδα να συμπληρωθεί η φόρμα. Ισχύει το ίδιο που είπαμε και πριν. Ναι, είναι αλήθεια ότι αρκετές, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει λόγος οι Ιταλοί να ελέγξουν τη φόρμα για δικούς τους λόγους. Όμως, ενώ στο γυρισμό είναι 100% σίγουρο ότι πρέπει να την έχεις συμπληρωμένη για να μπορείς να επιβιβαστείς στο ελληνικό πλοίο για να πας από Ελλάδα, από Οικουμενίτσα ή Πάτρα σε ένα από τα ιταλικά λιμάνια. Τώρα, μπορεί κανείς όμως να εγγυηθεί από εσάς όλους ότι από την Παρασκευή που θα ανοίξει η Βάδη Βιδεβιέργη και η Βαβαρία δεν θα γίνονται έστω κάποιοι έλεγχοι για τη φόρμα. Εμείς δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε σε κανέναν και γι' αυτό τον λόγο επιλέγουμε να σας πούμε πώς γίνεται η φόρμα, πώς συμπληρώνεται η φόρμα τόσο για να πας μέχρι το ιταλικό λιμάνι, όσο και όταν επιστρέφεις από την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία. Λοιπόν, η φόρμα, είπαμε, την βρήκαμε εδώ, αυτή είναι η διεύθυνση της φόρμας. Εδώ επιλέγει κανείς τις γλώσσες. Εμείς ελληνικά δεν νομίζω ότι έχει, όχι. Γερμανικά. Και εδώ πάμε στο πρώτο ερώτημα που σε ρωτάει αν θες να πας στην Μάλτα ή στην Ιταλία. Και πατάς Μάλτα. Τώρα εδώ το ερώτημα είναι με τι θα πας. Εδώ είναι σημαντική διαφορά για να καταλάβετε. Αν αυτή τη στιγμή κάνετε το ταξίδι από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, επιλέγετε το αυτοκίνητο. Αντίθετα, αν επιστρέφετε, επιλέγετε το καράβι. Γιατί εσάς η είσοδος στην Ιταλία γίνεται με αυτοκίνητο. Η φόρμα είναι λίγο ή πολύ η ίδια με της Ελλάδος, θέλω να σας πω. Σε άλλα σημεία πιο εύκολη, σε άλλα σημεία πιο δύσκολη. Εδώ επιβεβαιώνει τα γνωστά, όπως και στην ελληνική φόρμα, ότι αποδέχεσαι τους όρους και θα απαντήσεις σωστά και προχωράς στην άμεση. Τώρα, όπως και στην ελληνική φόρμα, πρέπει να κάνεις registrieren. Και πας μετά στο mail που λογικά θα σου έχει έρθει ένα mail να το για να πιστοποιήσεις το ελληνική σου διεύθυνση. Επιβεβαιώνεις πατώντας εδώ και μετά αυτόματα σε οδηγεί κάπως. Γίνεται και έχεις το δικό σου λογαριασμό στην Ιταλική στο Σρίτ. Εδώ σε ρωτάει πλέον αν το
αν θα πας, αν θα ταξιδέψεις με την οικογένεια ή όχι, συνήθως πάμε οικογένεια, ας το πατήσουμε και εδώ αν το αυτοκίνητο. Εδώ σου ζητάει τον αριθμό αυτοκινήτου, αν και είναι προαιρετικό, θα τον γράψουμε εμείς, Μόναχο NG 4011. Εδώ λέει από ποια χώρα θα ξεκινήσεις και εδώ πάμε στην Germany. Germany. Πότε ξεκινάς από τη Γερμανία? 29. Ξέρουν και την ώρα αυτή εδώ. 2 η ώρα. Από ποια σύνορα μπαίνεις? Συνήθως εμείς περνάμε όλοι από το Μπρένερ. Μπρένερ, λοιπόν. Και πότε υπολογίζεις να μπεις στη χώρα? Στις 29 του μηνός, στις 20, ας πούμε, το βράδυ. Άρα. Εδώ σου ζητάει το επίθετο και τα γνωστά στοιχεία που ζητάει και ή όλες οι φόρμες δηλαδή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Βάλαμε εδώ μια ημερομηνία. Personalausweis. Τηλέφωνα υπάρχουν. Ναι, εδώ το τηλέφωνο. Προχωράμε. Το επόμενο στοιχείο που μας ζητάει είναι η permanente adresse, δηλαδή η μόνιμη κατοικία. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάλι Germany. Bundesland σου τα δίνει μόνο του. Stadt, αυτή τη φορά ας βάλουμε München. Ortszahl ας βάλουμε 80339. Straße ας βάλουμε την Westend Straße, εκεί που κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Ο αριθμός 66, Α. Εδώ σε ρωτάει αν η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας είναι ταυτόχρονα και η διεύθυνση που έχεις όταν πας και άμα έκανες αν πριν για τις προηγούμενες 14 μέρες ήσουν σε άλλη χώρα. Τώρα εδώ πάμε στην διεύθυνση στην οποία θα πάμε τις επόμενες 14 μέρες. Τις υποθέσεις εμείς θα πάμε σπίτι μας, σε ποια χώρα, στην Ελλάδα, σε ποια στάτ, εδώ έχει τις περιφέρειες, ας πούμε Πελοπόννησος, στάτ, Πάτρα, Στράσε, Αγίου Γεωργίου, βαθμό 1 και εδώ είναι ο κωδικός 25121. Και φτάσαμε εδώ
στα Familienmitglieder, που είναι ακριβώς στα μέλη της οικογένειας, τα οποία είναι ακριβώς όπως είναι και η ελληνική η φόρμα. Και εδώ πατάμε για τα παιδιά. Η κόρη μας είναι η Σοφία. Έχει ρωτάει την ηλικία, 16, ας υποθέσουμε. Και εδώ πατάμε, άμα θέλουμε να προσθέσουμε και δεύτερο μέλος, είναι η Μαρίνα. Πάγαμε το Α. Το επίθετο, το ίδιο, και βάλαμε Μαριόζο. Και εδώ προσθέτουμε την ηλικία και πατάμε write. Δεν έχουμε άλλα μέλη να προσθέσουμε και έτσι προχωράμε παρακάτω και φτάνουμε στη σελίδα που έχουμε και στην ελληνική φόρμα να δώσουμε ένα όνομα κάποιου ανθρώπου που στην περίπτωση των περιπτώσεων θα επικοινωνήσουν οι αρχές μαζί τους. Και δίνουμε τον... Θέσουμε ότι και αυτός είναι στη Γερμανία, φίλος μας, που το έχουμε εμπιστοσύνη και είναι στο Μόναχο και αυτός. Το του. Και μία διεύθυνση. Εδώ είναι μία είδους υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνεις δίνοντας τα στοιχεία σου παραπέρα. Ημερομηνία γεννήσεως, την είχαμε δηλώσει, πού γεννήθηκες, μπειραυτώματα δηλαδή, στο Μόναχο, στην Γερμανία και αυτό. Μετά έχουμε το Μόναχο, πάμε μετά Μούνχεν. Και Bundesland είναι Bayern. Εδώ λέει αν κάνεις χάφτεν για τα παιδιά που την εγγύς για τα παιδιά που έρχονται μαζί σου. Κάινε. Και σε ποια μετά περιοχή της Ιταλίας θα πας, η Αγκώνα είναι στην Μάρτσε 57. Μάρτσε 57. Η Βενετία είναι στην Βενέτσια, Βενέτο 34. Και Μπάρι, και Πρίντιζη στην Μπούγκλια 75. Στα αρχή αυτά μας τα έδωσε ο Γιάννης ο Κεφαλής και ελπίζουμε να είναι σωστά. Εδώ δηλώνουμε ότι ανήκουμε, θα έρθουμε από μια χώρα που ανήκει στη λίστα Τσε, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες του Ζέγγεν, Ισραήλ, Καναδάς, Ιαπωνία, άρα εδώ είμαστε εμείς. Και εδώ δηλώνουμε ότι θα είμαστε ένα από τα τρία ή εμβολιασμένος ή θα έχουμε πιστοποιητικό νόσος ή τεστ.
Εμείς δεν το χρειαζόμαστε βέβαια αυτό για την Ιταλία, γιατί έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποιο που θα είναι στην Ελλάδα, άρα είμαστε και σε αυτό το θέμα εντάξει. Και μετά το κάνουμε Άινραχ. Και λογικά πρέπει να μας ήρθε τώρα ο κωδικός. Να τους ήρθε και ο κωδικός, που όπως είπαμε είναι ο αντίστοιχος, όπως στην ίδια περίπτωση, δηλαδή όπως και στο ελληνικό πελεύ. Μας έχουν μέσα εδώ. Και όπως και στο ελληνικό, μπορούμε να μπούμε να κάνουμε διορθώσεις άμα θέλουμε με το γνωστό τρόπο, μπαίνοντας εδώ και μπαίνοντας στα MindPLF. Μπαίνοντας εδώ, βλέπεις αυτό και το συμπληρώνεις πατώντας εδώ το κουμπάκι και βγαίνεις πάλι στη δικιά σου την αίτηση και αν έχεις κάνει κάτι λάθος, το διορθώνεις.